Οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του σοκαριστικού επεισοδίου για τα δεδομένα της σχολικής κοινότητας οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου Συνοδεία Αστυνομικών προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις τους. Οι διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους και ιδίως κατά του 15χρονου πρωταγωνιστή είναι βαρύτατες για τα δεδομένα ανηλίκων. Προφανώς και έχουν πέσει από τα σύννεφα, δεν περίμεναν το μικρό να κάνει κάτι τέτοιο. Ο μικρός, σας είπα, στα πλαίσια και λίγο της εφηβικής τρέλας, να το πω έτσι, χωρίς να έχει κατανοήσει ακριβώς τι θα μπορούσε να συμβεί, έτσι έκανε αυτό που έκανε προκειμένου να απαλλαγεί, όπως λέει ο ίδιος, από τις προκλήσεις του άλλου παιδιού. Σε βάρος του μαθητή του επαλμυρών ασκήθηκε δίωξη για παράνομη οπλοφορία και απειλή κατ' εξακολούθηση. Ο 17χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς έξω από το σχολείο την ώρα των ερευνών, έχοντας πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι εκείνος που βοήθησε το 15χρονο να κρύψει το πιστόλι σε χωράφι έξω από το σχολείο. Ο ίδιος κατηγορείται για την παράνομη κατοχή του μαχαιριού. Για μαχαίρι έχω ακούσει. Για μαχαίρι. Ναι, αλλά για όπλο όχι. Όταν μιλάμε για το σχολικό χώρο, όταν μιλάμε για την προστασία του παιδιού, δεν κάνουμε κανένα συμβιβασμό. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και ξέρω ότι το σχολείο αντέδρασε άμεσα. Τη λύπη του 15χρονου και της οικογένειάς του μετέφερε ο συνηγορός του, που έκανε λόγο για ένα ατυχές περιστατικό το οποίο διονγκώθηκε. Όπως είπε, επρόκειτο για απομίμηση όπλου που δεν προκάλεσε φόβο στα υπόλοιπα παιδιά, ούτε το μαθητή, η οικογένεια του οποίου κατήγγειλε το περιστατικό. Έκανε μια κίνηση, του έδειξε απλά το όπλο, τίποτα άλλο. Δεν έγινε κάτι άλλο και μάλιστα μου είπε, μου εξήγησε ότι το παιδί το άλλο το πήρε και για πλάκα. Δηλαδή γέλασε και το ίδιο και του λέει: «Με αυτό θα με απειλήσεις». Σύμφωνα με το συνήγορο της οικογένειας του 15χρονου, η παρεξήγηση που έγινε αφορμή να βγει το όπλο είχε να κάνει με τα χωριά από που κατάγονται τα δύο παιδιά. Ενώ ο ίδιος μίλησε για απερισκεψία του ανηλίκου, ο οποίος αντέδρασε με τον τρόπο αυτό στο συστηματικό bullying που, όπως είπε, δεχόταν από άλλους μαθητές. Ξέρετε, είχαν θέματα, έτσι ισχυρίζεται, με τα χωριά. Είχαν θέματα ότι πιο, ξέρω εγώ, από ποιο χωριό είσαι εσύ, που είναι τέλος πάντων οι πιο, ξέρω εγώ, τα πιο δυνατοί άντρες, κάπως έτσι. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί, ένα καλό μαθητή και από πολύ καλή οικογένεια. Αυτό που υποστηρίζει το παιδί είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες ήταν θύμα προκλήσεων από ένα συμμαθητή του, ο οποίος είναι και πιο μεγαλός, όμως είναι και λίγο πιο έτσι επιθετικός, αυτό είπε το παιδί, και να το πω ότι αναγκάστηκε κατά κάποιο τρόπο, βέβαια σαν πράξη δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Το πρωτοφανές περιστατικό έχει θορυβήσει βαθύτατα την τοπική κοινωνία όσο και το Υπουργείο Παιδείας. Η τοποθέτηση της Υφυπουργού Παιδείας από το Ηράκλειο, όπου βρίσκεται, είναι χαρακτηριστική των αυστηρών μέτρων που λαμβάνονται ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο φαινόμενο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα παιδιά να είναι προστατευμένα στον χώρο του σχολείου, να γίνονται οι εφημερίες. Με τον πιο προσεκτικό τρόπο έστειλα και μια σχετική εγκύκλιο τις προηγούμενες μέρες. Ακούτε πολλά συμβάντα σε όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας κεντρικά θα αγγίξει τα ζητήματα προστασίας του παιδιού, τα ζητήματα βίας που έχουμε δει. Ήδη σήμερα στο χώρο του σχολείου βρέθηκαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ώστε να βοηθήσουν τη σχολική κοινότητα να διαχειριστεί το περιστατικό. Αυτό που γίνεται σήμερα μας προσβάλλει όλους μας και θα πρέπει επιτέλους να βρούμε λύσεις και να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να κοφεύουμε, έτσι κάνοντας ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Η συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες, καθώς οι δύο ανήλικοι παραπέμφθηκαν στο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεσή τους στις 29 Απριλίου.